Συμπληρώθηκε το. Αλλαγές στο σύστημα των αποδείξεων, με τροπολογία που θα έρθει στη Βουλή τις επόμενες ημέρες, προανήγγειλε ο Υφυπουργός Οικονομικών Γιώργος Μαυραγάνης, μιλώντας στην εκπομπή Μέγκα Σαββατοκύριακο. Χωρίς όμως να δώσει περαιτέρω διευκρινήσεις για τα ποσά των αποδείξεων που θα απαιτούνται ανάλογα με τα φορολογικά κλιμάκια. Διευκρίνησε ωστόσο ότι ακόμη και τα εισοδήματα πάνω από 42.000 ευρώ, τα οποία δεν έχουν αφορολόγητο, άρα δεν έχουν λόγο να συγκεντρώνουν αποδείξεις, θα υποχρεωθούν να το κάνουν, καθώς σε αντίθετη περίπτωση θα επιβαρύνονται με πρόστιμο. Θα ληφθεί μέρημνα ακόμα και για αυτούς να χρειάζεται να μαζέψουν αποδείξεις για να μην μπουν σε ένα καθεστώς το οποίο θα έχει ένα μάλους, τον πόνους και το μάλους. Το δηλαδή, μάλους είναι λατινικό, είναι η ποινή. Ναι, ακριβώς, δηλαδή να μην έχουν μια επιβάρυνση. Σύμφωνα με τον Υφυπουργό Οικονομικών, οι ελεύθεροι επαγγελματίες οι οποίοι δεν θα έχουν αφορολόγητο από το 2013 δεν είναι υποχρεωμένοι να συλλέγουν αποδείξεις, όμως το σύστημα φορολόγησης με βάση έσοδα και δαπάνες θα ευνοεί τη συγκέντρωση παραστατικών αγορών και από αυτή την κατηγορία φορολογουμένων. Στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής, ο Γιώργος Μαυραγάνης προανήγγειλε και μέτρα για τη χρήση πιστωτικών και χρεωστικών καρτών αντί μετρητών. Να εξωθηθεί ο κόσμος να πληρώνει με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα και να μειωθεί το ποσό των μετρητών που επιτρέπεται στην πληρωμή κάθε συναλλαγής. Αυτό είναι μέσα στα σχέδια. Αλλά ξέρετε, δεν υλοποιείται σε μία μέρα. Το έχουμε βάλει μπροστά και μέσα στο 2013 θα έχουμε πλέον μέτρα συγκεκριμένα σε αυτό το. Στο πεδίο της φορολόγησης των ακινήτων, σχεδιάζεται η επέκταση του συστήματος των αντικειμενικών αξιών παντού, η επιβολή φόρου υπεραξίας στις μεταβιβάσεις ακινήτων και η μείωση των φόρων μεταβιβάσεων και γονικών παροχών, σε μεταγενέστερη όμως φάση και αφού σταθεροποιηθεί η οικονομία. Είναι αλήθεια ότι ο φόρος μεταβίβασης στην Ελλάδα είναι πολύ πιο πάνω από τον αντίστοιχο που υπάρχει σε ευρωπαϊκές χώρες. Θα μπορούσαμε να το δούμε, αλλά βεβαίως εφόσον υπάρχει μια δημοσιονομική σταθερότητα. Απαντώντας στις ερωτήσεις για το επίμαχο θέμα της καρατόμησης των διευθυντών των ΔΟΗ, ο Γιώργος Μαυραγάνης υποστήριξε ότι θα κρίνονται ανά τρίμηνο. Θα δώσουμε πλέον την ευκαιρία στο Γενικό Γραμματέα, και είναι ένα θέμα που θα το συζητήσουμε πιστεύω, να κρίνει ανά τρίμηνο. Συνεπώς, αν μια επιλογή η οποία έχει γίνει δεν περπατάει, πλέον κατεβαίνει και ο χρόνος. Ανά τρίμηνο κρίνεται. Σύμφωνα με τα αποτελέσματά του. Βεβαίως. Όπως προανήγγειλε ο Υφυπουργός, από τη Δευτέρα θα αρχίσουν να πληρώνονται οι πρώτοι δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης με κονδύλι 6,5 εκατομμυρίων ευρώ. Με πληροφόρησαν ότι τα πρώτα 6,5 νομίζω εκατομμύρια πληρώνονται και θα τα βρούνε στους λογαριασμούς τους, είτε, μου είπε ο κ. Στοχάρης, Παρασκευή, είτε Δευτέρα στις τράπεζες. Δηλαδή λειτουργεί το σύστημα. Το επίδομα. Ακριβώς.